Στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, έχουν μπλοκάρει τα εργαστήρια και μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες επιτρέπεται να κάνουν μοριακό έλεγχο. Ο Παντελής Βαλασόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι. Επειδή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ζητούν κάθε μέρα στη Γερμανία να κάνουν το PCR test, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι αυτό θα γίνεται μόνο σε όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα και σε όσους εργάζονται σε κρίσιμες υποδομές. Μόνο αυτοί θα μπορούν να κάνουν το PCR test, καθώς τα εργαστήρια δεν προλαβαίνουν να επεξεργαστούν όλα αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια δείγματα κάθε ημέρα. Τώρα, όλοι οι άλλοι θα κάνουν βέβαια μόνο rapid test. Τώρα να σου πω ότι χθες έκλεισαν 2 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας στη Γερμανία. Πριν 2 χρόνια είχαμε το πρώτο κρούσμα. Μέχρι στιγμή στη Γερμανία αυτά τα 2 χρόνια έχουν χαθεί, έχουν πεθάνει 117.000 άνθρωποι. Και ακριβώς την ημέρα που έκλεισαν τα 2 χρόνια είχαμε και το ρεκόρ κρουσμάτων του κορονοϊού στη Γερμανία, πάνω από 220.000 κρούσματα. Ποτέ πριν δεν υπήρξαν τόσα πολλά κρούσματα, Λίνα.